Σοκ, θυμός, απογοήτευση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν όσα έγιναν στο Καπιτόλιο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι βίαιες σκηνές στην Ουάσιγκτον εξέπληξαν τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας την επίθεση μια απόπειρα κατά της δημοκρατίας. Ένας θεμελιώδης κανόνας της δημοκρατίας είναι ότι μετά τις εκλογές υπάρχουν νικητές και χαμένοι και οι δύο πρέπει να παίξουν το ρόλο τους με ευπρέπεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε η δημοκρατία να παραμείνει η νικήτρια. Ο πρόεδρος Τραμπ δυστυχώς δεν παραδέχτηκε την ήττα του από τον Νοέμβριο ακόμα. Ενώ οι Ευρωπαίοι πολιτικοί καταδίκασαν άμεσα την απόπειρα ανατροπής μιας δημοκρατικής διαδικασίας, υπήρξαν επίσης προειδοποιήσεις και στην Ευρώπη για τους θεσμούς της. Οι λέξεις και οι πράξεις δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι πολιτικοί δεν είναι εκείνοι που πρέπει να αναλάβουν δράση, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να μιλήσουμε και τότε οι άλλοι κάνουν τις πράξεις. Έτσι και εδώ στην Ευρώπη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί του τι λέμε και του τρόπου με τον οποίο οδηγούμε τη συζήτηση στις χώρες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το κράτος δικαίου και η δημοκρατία είναι οι αξίες που δεν είναι αυτονόητες, είναι κάτι που πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε κάθε μέρα. Όλοι μας. Οι σκηνές των ταραχών μπορεί να έχουν κλονίσει πολλούς πολιτικούς στην Ουάσιγκτον αλλά και στις Βρυξέλλες, αλλά προς το παρόν οι σκέψεις στρέφονται στον τρόπο αποκατάστασης αυτής της ρήξης. Στην Αμερική, αυτός ο σημαντικός στόχος ανήκει τώρα στον Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν είναι σχεδόν ο τέλειος πρόεδρος για αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ένας ήρεμος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει σοφία. Όταν τον είδα στην οθόνη χθες το βράδυ, μου θύμισε σκηνές με το Ρούσβελτ, όταν είχε κάνει τη δήλωση στις 7 Δεκεμβρίου για το Pearl Harbor. Έχει τέτοιου είδους αλήθειες. Έχει αυτό το είδος παρουσίας για να φέρει κοντά την κοινωνία ξανά. Και δείτε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τον συμπαθούν. Οδεύοντας προς την ορκομοσία του Μπάιντεν, η Ευρώπη θα παρακολουθεί στενά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως παράδειγμα, αλλά και ως προειδοποίηση.